Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ και τι σημαίνει αυτή η νίκη για το ΑΠΟΕΛ? Τι σημαίνει η νίκη, νομίζω όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα από βαθμολογικής πλευράς, το οποίο θα βοηθήσει και την ομάδα να απελευθερωθεί στη συνέχεια και να παίξει καλύτερων ποδοσφαιρών και χωρίς τόσο άγχος, όπως παρατηρήθηκε και σήμερα σε πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Το άλλο που παρατήρησα στον αγώνα αυτό είναι τα δύο πρόσωπα που παρουσίασαν οι ομάδες. Ένα σπουδαίο πρόσωπο από πλευράς ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο και έναν από ΑΕΛ το οποίο ήταν, έβλεπε στους παίκτες ότι ήθελαν πολύ να παλέψουν, να κερδίσουν τις μονομαχίες, που όμως δεν είχαν καθόλου ηρεμία με την μπάλα στα πόδια. Και ένα δεύτερο ημίχρονο, όπου το ΑΠΟΕΛ ήταν πάρα πολύ καλό, είχε ένα απόλυτο έλεγχο της μπάλας, με μυαλωμένες ενέργειες, με έλεγχο των ρυθμών, δεν εκκινδύνευε, και μια ΑΕΛ η οποία δεν είχε απαντήσεις στο δεύτερο ημίχρονο, στο νέο αυτόν αγωνιστικό πρόσωπο στο του ΑΠΟΕΛ. Στο πρώτο ημίχρονο όμως η ΑΕΛ είχε πάρα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Με εντυπωσίασε η ΑΕΛ, ναι, στο πρώτο και ημίχρονο. Και έχουν μπει αυτοί οι καινούργοι ποδοσφαιριστές, ο Μιλτσιάνου, ο Μαρόσα, ο Μέγερη, ο Μπαλτέ, και έχουν βοηθήσει την ΑΕΛ να αλλάξει επίπεδο. Πράγματι, ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο δεν είχε ηρεμία στο παιχνίδι του, πανικοβαλλόταν εύκολα. Ήταν το άγχος για την νίκη. Είχε μήπως πολλά κενά στην άμυνα του. Ήταν το άγχος για την νίκη. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το άγχος και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές στην πλειονότητα τους που έχει το ΑΠΟΕΛ είναι παίκτες οι οποίοι έχουν τη θέληση να παίξουν, έχουν τη θέληση να παλέψουν, αλλά δεν έχουν αυτήν την ικανότητα να οργανώσουν κάτι που μας έδειξε ο Σαρφό στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος μπορεί να ενορχιστρώσει όλη την ομάδα. Ο Σαρφό μπορεί να βοηθήσει και στην ηρεμία της ομάδας. Δεν είναι μόνο να το τι κάνω αντιπρατούν. Αυτό είναι το μεγάλο του. Να κατεβάσει το ρυθμό, να ξεμπλοκάρει το μυαλό και να τους βοηθήσει να κάνουν μια επανεκκίνηση μυαλού και ψυχολογίας. Αυτό είναι το μεγάλο του προτέρημα του Σαρφό. Είδατε πώς κρατούσαν την μπάλα στα τελευταία στάδια του αγώνα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή με μια αυτοπεποίθηση, και εγώ πιστεύω ότι η αυτοπεποίθηση εκεί που είχε ο Σόουζα και άλλοι παίκτες εκεί που κρατούσαν την μπάλα με τόση άνεση, ήταν λόγω της παρουσίας του Σαρφό, ο οποίος καθάρισε την ατμόσφαιρα εκεί με τις σωστές ενέργειες του και την κατεύθυνση που έδινε στον αγώνα, ανάλογα από το που δεχόταν την πίεση ή που ήταν το αδύνατο σημείο του αντιπάλου. Γενικότερα το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο θύμισε τον ΑΠΟΕΛ από τα παγιά που έμπαινε στο γήπεδο και έβγαζε αυτή την αυτοπεποίθηση ότι ήρθα, θα κερδίσω. Έμεινε πίσω στο σκορ, ήταν με 2-1 μάλλον πίσω στο σκορ στο ημίχρονο και όμως κατάφερε να το ανατρέψει με 3-2 και θυμίζει την ομάδα που κέρδιζε τα πρωταθλήματα. Εσείς θεωρείτε ότι ο ΑΠΟΕΛ, εντάξει, μαθηματικά είναι εκεί για το πρωτάθλημα, αλλά θεωρείτε ότι μπορεί για το πρωτάθλημα, όντως μπορεί? Συμφωνώ ότι το ΑΠΟΕΛ της τελευταίας μισής ώρας τουλάχιστον ήταν το καλύτερο ΑΠΟΕΛ, ανεξάρτητα πόσες ευκαιρίες έκανε, πόσα κολέβαλε. Μιλώ για την αυτοπεποίθηση των παιχτών μέσα στο γήπεδο και για την εικόνα του και για την προοπτική που αφήνει για τη συνέχεια. Mm-hmm. Ναι, ήταν το καλύτερο ΑΠΟΕΛ για μένα της τελευταίας μισής ώρας. Ίσως, ναι. Για το πρωτάθλημα που με ρωτήσατε, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έρθει πιο ύστερα. Δηλαδή, το έχω πει από καιρόν εγώ, εάν το ΑΠΟΕΛ μπει στους 6 και πλασαριστεί σε μία θέση μέχρι 5-6 βαθμούς πίσω από την κορυφή, τότε έχει καλές πιθανότητες να διεκδικήσει, όχι να πάρει, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πάντως ο Κβιλιτάια είπε, αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως παίζουμε, όπως παίξαμε σήμερα, και τίτλο και τίτλους. Και εννοεί
Το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ή την τελευταία μισή ώρα. Φαντάζομαι πως ναι. Τώρα που είπε στον Βιλιτάγια, για μένα έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τη φάλα του ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι τα δύο. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Είναι πέντε φάσεις μετρημένες. Το πρώτο ημίχρονο που στο παρακάτι δεν προλαβαίνει την μπάλα. Είναι η κεφαγιά με το ακούμπημα. Ακουμπάει μόλις την μπάλα. Ο Μέγερη στην τελευταία φάση χτυπάει στο κεφάλι του που αν δεν ακουμπούσε πάλι είναι εκεί. Και είναι και η σπουδαία ευκαιρία που χάνει. Αν προσθέσεις και τα δύο γκολ, σημαίνει ότι έχεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος για 90 λεπτά όταν φτιάχνει πέντε φάσεις, τον έχει χάσει άμυνα. Ήταν ασταμάτητο σήμερα. Η Μαρίνα πριν είπε ότι είχε 8 τελικές προσπάθειες στο ΑΠΟΕΛ, 5 στο στόχο. Από τις 8 ή 5 είναι εκεί ο Κβιλιτάγια. Η φάση που λέει ο Πανίκος που δεν την πρόλαβε, την πρόλαβε και έτσι ήθελε να τη χτυπήσει ελαφριά, διότι ερχόταν με ταχύτητα. Ήθελε λίγο, ναι. Ελαφριά για να φύγει από την άλλη πλευρά. Στάθηκε λίγο άτυχος εκεί. Mm-hmm. Η ενέργεια του ήταν εξαιρετική. Ναι. Ίσως να είναι αδόκιμη η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Με τις αλλαγές που έκανε ο Σοφρόνης Αυγουστή, με τον Θεοδόρου, τον Σαρφό, τον Μάγκλιτσα, ποιος άλλος έβαλε? Τον Κρυασβίλη. Και τον Κρυασβίλη, ναι. Ποια ήταν η αλλαγή? Και τον Έσελινγκ στο τέλος. Ναι, και τον Έσελινγκ στο τέλος, σωστά. Ποια ήταν η αλλαγή που άλλαξε το τσιπάκι και άλλαξε την κατεύθυνση του ΑΠΟΕΛ? Δεν πρέπει να βρούμε έναν παίχτη, αλλά είναι το 4-4-2 που έπαιξε. Από ένα σημείο και μετά έγινε πιο ορθόδοξο με την παρουσία του Θεοδόρου δεξιά. Πριν να μπει ο Θεοδόρου δεν λειτουργήσε το 4-4-2, νομίζω το θυμάστε. Ναι. Με την παρουσία του Θεοδόρου όμως και του Σαρφό στο κέντρο, είχε όλα τα στοιχεία μιας ομάδας που παίζει 4-4-2. Δηλαδή είχε και από τα πλάγια... Νομίζω είναι τον γκολ του Μάγκλιτσα. Ο Μάγκλιτσα βάζει τον γκολ στην πρώτη καλή φάση του ΑΠΟΕΛ και εκεί γυρίζει το παιχνίδι πρώτα απ' όλα ψυχολογικά. Και είναι η στιγμή που ένα λεπτό νωρίτερα μπαίνει στο γήπεδο Σαρφό. Και νομίζω ότι η ΑΕΛ χάνει πάρα πολύ με τις δύο αναγκαστικές αλλαγές που μας είπε, που ήταν αρκετά καλή και ο Εόλερ και ο Μιλτσιάνου. Το 2-2 της δημιουργεί σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο ΑΠΟΕΛ αποκτάει την αυτοπεποίθηση. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Δεν κάνω λάθος, είναι στο 65ο. Οπότε υπάρχει μισή ώρα παιχνιδιού και εκεί είναι η μεγάλη αλλαγή του παιχνιδιού. Εντάξει. Μπορεί να είναι συμπτωματικό, αλλά κερδίζει φάουλ το ΑΠΟΕΛ από ό,τι θύμω. Το χτυπάω Σαρφό γρήγορα, δεξιά του. Ξαναπαίρνει μπάλα, γυρίζει αριστερά, πασάρει στον Ζαμπάλα, ο οποίος κάνει σέντρα, σώζει τα κεφαλιά, γκολομαρίζει. Δηλαδή οι επιλογές των παιχτών έχουν μεγάλη σημασία. Αν θα φύγει δεξιά ή αν θα φύγει αριστερά. Ο Σαρφό πρώτα κινήθηκε με την μπάλα δεξιά, όταν την ξαναπήρε την μπάλα με το φάουλ, κινήθηκε αριστερά. Εκεί που έπρεπε. Αυτόν το έκαμε και πολλές φορές στη συνέχεια. Ο Σαρφό έχει πάρα πολύ ωραία τρίπλα προσποίηση. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι δεν πήγαινε από το πουθενά τον γκολ. Ναι. Από το πουθενά. Μπορεί να ήταν η πρώτη φάση, αλλά δεν πήγαινε από το πουθενά. Ήταν κάποιες επιλογές που ήταν όλες οι ενέργειες, ήταν 3-4 ενέργειες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Όπως και στον γκολ της ΑΕΛ. Ναι, φοβερό γκολ το δεύτερο. Πολύ ωραίο το γύρισμα το δεύτερο γκολ. Ναι. Μας σχολιάσατε πολλές φορές τον Σαρφό. Και όντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε πάρα πολύ από πέρσι. Και ο ΑΠΟΕΛ ευτύχησε να τον αρπάξει, γιατί πάρα πολλές ομάδες σαφώς είχαν ενδιαφέρον για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θέλω έτσι να μας σχολιάσετε όμως και τις άλλες δύο προσθήκες Ιανουαρίου. Και ο Πέδρο, γνωστός βεβαίως, αλλά πώς μπορεί να βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ αλλά και τον Έσελιν. Ναι, για τον Έσελι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί δεν το ξέρω καλά. Τον έχω δει μια-δυο φορές να αγωνίζεται, αλλά δεν έχω άποψη. Όμως είμαι βέβαιος ότι και λόγω της ηλικίας του, 22 χρονών είναι, και του σωματότυπου του, για να επιλεγεί, για να αποτελέσει μέρος του ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει να είναι ένας παίκτης με προοπτική. Για τον Πέδρο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εγώ διαπιστώνω μόνο ότι τον βλέπω σε καλή κατάσταση, φυσική κατάσταση. Όλα τα άλλα τα ξέρουμε όλοι για τι μπορεί να κάνει ο Πέδρο και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Έστω και αν σήμερα δεν έκαμε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ανάλογο με το προηγούμενο, αλλά έχουν πολλά να περιμένουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ από τον Πέδρο.
Την ευκαιρία του Κφυλιτάια θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε. Ο Τάκης Αντωνίου θα την έχανε αυτή την ευκαιρία? Αυτές οι ευκαιρίες χάνονται από όλους τους παίκτες. Αν ήταν άλλος παίκτης, θα σου έλεγα ότι γιατί η τεχνική του δεν είναι καλή, ας πούμε, γιατί δεν υπολόγισε. Ο Κφυλιτάια έχει ποιότητα στην εκτέλεσή του, το έδειξε πολλές φορές. Και εκεί δεν ξέρω τι, αποσυγκεντρώθηκε λίγο, ανασηκώθηκε την μπάλα πιο ψηλά από ό,τι νόμιζε. Νομίζω βρήκε την μπάλα την ώρα που χτύπησε και έπαιρνε ύψος. Κάπου πίστεψε ότι όλα τέλειωσαν, δηλαδή εννοώ θετικά, και ότι ήταν η ώρα να βάλει ακόμα έναν γκολ. Ίσως αν δεν ήταν ο Κφυλιτάια, να κάναμε την κουβέντα, αν ήταν ο Κφυλιτάια θα το είχανε. Μόνο από αυτό νομίζω δεν αξίζει να συζητήσω παραπάνω. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Είναι πολύ μεγάλο όμως, είναι πολύ σημαντικό το κοντρόλ που κάνεις εκείνη τη φάση. Νομίζω στον είναι αέρα, όλα τα λεφτά. Το κοντρόλ στον αέρα. Είναι όλα τα λεφτά. Για τον κυνηγό. Ναι, ναι. Τα πιο πολλά λεφτά όμως ήταν στην μπάσα του Σαρφό, η οποία είναι φανταστική μπάσα, στήθος καθαρό αιμών. Από την ώρα που χτυπά την μπάλα, καταλαβαίνεις ότι θα πάει εκεί που θέλει. Καταλαβαίνεις με την ταχύτητα και την ύψος. Αυτό είναι στοιχείο αυτοπεποίθησης, έτσι. Είναι ψηλής κλάσης αυτή η μπάσα που έδωσε. Πάντως, Πανίκο, μου είδες αυτό που ήθελες σήμερα. Ναι, γιατί μου έλεγες. Θέλω γκολ σήμερα. Μου είπες, φοβάμαι να κάνω πρόβλεψη, γιατί θα μου την πείτε πάλι. Ήθελες πολλά γκολ, τα είδες. Και θα μπορούσαμε να δούμε και πάλι. Αν ήταν πάλι 0-0, ακούμε θέματα. Οι τελικές δεν ήταν πάρα πολλές. Όχι, όπως τις είδα στο τέλος, αλλά ήταν ένα πλούσιο παιχνίδι. Είχαμε 5 γκολ, ένα χαμένο πέναλτι. 5 γκολ, χαμένο πέναλτι. Ίσως η χαμένη ευκαιρία του προαθλήματος από το. Ναι, ναι, ναι. Και κύριε Αντωνίου, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι η παρουσία του κόσμου έδωσε άλλο χρώμα στο παιχνίδι. Ναι, πράγματι. Πεθυμίσαμε, ακούσαμε και τραγούδια και προσπάθησαν να ασπρώξουν και οι μεν και οι δε την ομάδα τους. Ωραία πράγματα. Και ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα όσον αφορά και τη δυνατότητα του κόσμου να έρχεται στο γήπεδο και από πλευράς πανδημίας, αλλά και άλλα προβλήματα που υπάρχουν να λυθούν. Πρέπει να λυθούν, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πολύ χαρά στην πλειονότητα του κόσμου. Εγώ το διαπιστώνω. Όπου πάω, όπου σταθώ, μα θέλεις πήγαινε στο προεδρικά γραφεία της Δημοκρατίας ή πήγαινε στους υπουργούς ή πήγαινε στα δικαστήρια ή πήγαινε όπου και να πάει στο ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο θέμα. Όχι το πρώτο θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ξέρουν όλοι καλά, το παρακολουθούν και τους προκαλεί, τους δημιουργεί ευχαρίστηση. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε τώρα. Έχουμε και πολλούς προπονητές στην Κύπρο. Ναι. Ο Αποέλ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και τις απώλειες που είχαν υπάφους και ανόρθωση νωρίτερα. Αυτή η σοπαλία νομίζω βόλεψε τον Αποέλ. Και το παιχνίδι και το αποτέλεσμα του ΙΤΙΣΑΕΚ με τον Άρη. Για μια ομάδα που κερδίζει, όσο πιο λίγοι βαθμοί βγουν στο ποδοσφαιρικό μπατζάρι, τόσο το καλύτερο. Ναι, τόσο αντί να βγουν τρεις βαθμοί έξω, βγαίνουν δύο βαθμοί. Σήμερα πάντως είχαμε το εξής και για να πάμε στην επόμενη ενότητα, ότι βγαίνει νοκάουτ η ΑΕΛ από την Εξάρα. Ναι, είναι δεδομένο. Ξεκίνησε η αγωνιστική έχοντας 6-7 ομάδες να διεκδικούν τις υπόλοιπες 5 θέσεις αφού ο Απόλλωνας ήταν μέσα. Σήμερα η ΑΕΛ είναι εκτός, πάει μέχρι 33. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι θα κολλήσουν στους 32. Μαθηματικά κολλάς. Δεν ξανακάνει νίκη ο ΑΠΟΕΛ, δεν ξανακάνει νίκη η Ομόνια ή μια Ανόρθωση. Μα δεν μπορεί να κολλήσει. Δεν μπορεί, αφού θα παίξουν μεταξύ τους. Θα κάνουν κάποιες νίκες. Ναι, λέω τέλος πάντων μαθηματικά μπορεί να μην κάνει νίκη ο Άρης ή Πάφος. Αλλά δεν θα είναι εκεί ο πύχης. Ναι. Γι' αυτό δεν με αυτή την έννοια. Διότι είναι οι ομάδες που προσπεράσει η ΑΕΛ τόσες πολλές που δεν γίνεται. Γιατί θα έχουν μεταξύ τους αγώνες.